Επιτρέψτε μου να αρχίσω με μια αναφορά για τις εξελίξεις στη Μόρια. Κύριε, η αθλιότητα, η απατροπιά, αλλά και τα γεωπολιτικά παιχνίδια των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν οι δεσμοφύλακες σε καταβλισμούς προσφύγων και μεταναστών που από την αρχή ήταν ορολογιακές βόμβες για εγκλωβισμένους και για τους κατοίκους των νησιών. Χθες το βράδυ η Μόρια έσκασε. Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Χρειάζεται άμεσα να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες, να πάρθουν όλα τα υγειονομικά μέτρα για προσωρινή μετακίνησή τους στην υπηρετική χώρα και από εκεί η χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων για να πάνε στις χώρες προορισμού τους, να κλείσει οριστικά η Μόρια και να φτιαχτεί άλλο κιτ, είτε κλειστού είτε ανοιχτού τύπου και στη Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Έχουμε καταγγείλει επανελειμμένως και έχουμε αποκαλύψει ότι η διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση έχει ταξικό περιεχόμενο. Η δήλωση ότι προτεραιότητα έχει η υγεία του λαού όχι μόνο δεν συνοδεύτηκε με τα αναγκαία μέτρα, αλλά αντίθετα με πρόσχημα την πανδημία υλοποιήθηκαν πιο γρήγορα οι συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εμπαρευματοποιήθηκε παραπέρα το αγαθό της υγείας, ενισχύθηκαν οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία. Συνεχίζεται όχι από λάθος, αλλά από επιλογή να αρνείστε να πάρετε τα αναγκαία μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας με τις αναγκαίες προσλήψεις, την εξασφάλιση των απαραίτητων ελικοτεχνικών υποδομών. Προσαρμόσατε εκεί τη κυβέρνηση στα υγειονομικά πρωτόκολλα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, καταργώντας ιδιαίτερα το μέτρο της απόστασης, που η επιστημονική κοινότητα θεωρεί το πιο σημαντικό για τη μη διασπορά του ιού στην κοινότητα. Αποτέλεσμα η αύξηση των κρουσμάτων, των θανάτων, των διασωληνωμένων. Αποκρύψατε την κατάσταση σε τουριστικές περιοχές με απέτηση των ξενοδόχων. Ωστόσο, δεν απέτρεψε την εξέλιξη που είδαμε χθες από χώρες προέλευσης τουριστών, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ολλανδία, να θέτει σε καραντίνα 14 ημερών όσους επιστρέφουν, αλλά και την TUI, τον γερμανικό γίγαντα Tour Operator, να σταματά τις πτήσεις τσάρτερ σε πολλές περιοχές. Χώροι δουλειάς, γυροκομεία, δομές, όπως η Μόρια, χωρίς τα αναγκαία μέτρα, αποδείχτηκαν υγειονομικές βόμβες μαζί με τα μέσα μεταφοράς, αεροπλάνα, καράβια, λεωφορεία, όπου εκεί ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Αξιοποίησαν επιχειρηματικοί όμιλοι την πανδημία και απέτησαν από την κυβέρνηση την υλοποίηση επιλογών τους που σαρώνουν ό,τι έχει απομείνει από δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, επιστισμό είναι τα μεγάλα θύματα. Βρίσκονται στην πιο δεινή θέση. Οι όροι αμοιβής και εργασίας ανατράπηκαν ακόμη παραπέρα, όπως η γενίκευση της ελαστικής εργασίας. Έγιναν νέες ανατροπές στο ωράριο εργασίας, στον υπολογισμό των δώρων, όπως φαίνεται και σήμερα. Είχαμε ακόμη μεγαλύτερη απαλλαγή των εργοδοτών, αλλά και απαλλαγή από το αυτονόητο, την καταβολή των μισθών, αφού μέρος του πληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Συνεχίζει αυτή η επίθεση με το πόρισμα Πισαρίδη, με τις παραπέρα ανατροπές στο ασφαλιστικό και την εφαρμογή του μοντέλου Πινοσέτ, που θα γνωρίζει ο ασφαλισμένος τι εισφορές θα καταβάλει, όμως δεν θα γνωρίζει τι παροχές θα έχει, γιατί αυτές θα καθορίζονται από τα διάφορα χρηματιστηριακά προϊόντα, αν έχουν απόδοση ή όχι. Αυτή την κατεύθυνση υπηρετεί και αυτό το νομοσχέδιο, την θωράκιση δηλαδή της κυριαρχίας και κερδοφορίας των μονοπωλιακών και επιχειρηματικών ομίλων, την εξάλληψη κάθε τι που εμποδίζει αυτή την πορεία. Αυτή η πολιτική γεννά την ανεργία, τη φτώχεια, την εξαθλίωση. Αυτή η πολιτική καίει και πνίγει το λαό, γιατί δεν δαπανάτε τίποτε για τα αναγκαία αντιπλημμυρικά, αντισυσμικά έργα. Αυτή η πολιτική οδηγεί στην ανασφάλεια, στην αβεβαιότητα, μεγάλη πλειοψηφία του λαού. Η κυβέρνηση και όλοι οι μηχανισμοί του αστικού κράτους σε τα κόμματά της, οι δυνάμεις στο σοσιαλιστικό κίνημα, δημιουργούν κλίμα περιορισμένων απαιτήσεων. Και πάνω σε αυτό το έδαφος συνεχίζεται να υλοποιείται αυτή η πολιτική που ικανοποιεί τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, το ανταργατικό νομοσχέδιο? Με το άρθρο 1 κυρώνεται η πράξη νομοτικού περιεχομένου με τα 20 άρθρα της 10ης Αυγούστου. Προβλέπονται κύρια ρυθμίσεις του Υπουργείου Εργασίας και Υγείας. Με αυτές προβλέπονται η επέκταση έως το τέλος του 20 του αντεργατικού προγράμματος συνεργασία, με το οποίο διευκολύνει την παραπέρα γενίκηση ευελιξίας και μειώνει μέχρι το 20% τον εργατικό μισθό. Έχουμε την επέκταση του καθεστώτος της αναστολής συμβάσεων, τουλάχιστον μέχρι τέλος του Οκτώβρη, στους κλάδους και τις επιχειρήσεις που συνέχιζε να εφαρμόζεται μέχρι τον Σεπτέμβριο. Διευρύνεται η ευελιξία καθώς και τα μπαλώματα για τις τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας. Προβλέπεται η παράταση της απασχόλησης ιδιωτών γιατρών σε δημόσια νοσοκομεία. Μια ρύθμιση που δεν λύνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης, ενώ αποτελεί ένα ακόμη μέτρο που εντάσσεται στην πολιτική παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας. Αυτό που απαιτείται είναι μόνιμο προσωπικό πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, το οποίο αρνείται η κυβέρνηση, όπως και η προηγούμενη. Ρυθμίσεις που δίνουν αφενός τη δυνατότητα διάθεσης ειδικού εξοπλισμού, ΜΕΘ και ΜΑΦ, μεταξύ των νοσοκομείων και αφετέρου τη δυνατότητα έκτακτης ανάπτυξης κλινών, επίσης ΜΕΘ και ΜΑΠ, σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή άλλο χώρο που θα δεσμεύει το Υπουργείο Υγείας, αποτελούν προσωρινά μπαλώματα των τεράστιων ελλείψεων σε εξοπλισμό, κλίνες και μονάδες. Υπάρχει ήδη πέρα από τα τραγελαφικά σκηνικά, όπως τα μηχανήματα μοριακού ελέγχου που πηγαίνουν από την Σύρο στην Αττική, από την Ξάθη στη Θεσσαλονίκη κτλ. Σε συνθήκες πανδημίας που αναδεικνύεται ακόμα πιο έντονα η ανάγκη ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, το μόνο μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση είναι η παράταση των συμβάσεων των οικογενειακών γιατρών που έλυγαν τον Ιούλιο και Αύγουστο και αυτή μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Με την ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου έρχεται για επικύρωση, μάλλον με την πράξη 22 Αυγούστου, έρχεται για επικύρωση η ενίσχυση του στόλου του ΟΑΣΑ, τη στελέχωση και σε θέματα συμβάσεων των αστικών συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Η κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες είναι άθλια. Οι συνέπειες για το λαό και για τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αυτές είναι πολύ μεγάλες. Έχουν μετατραπεί τα πληροφορία, τα τρόλια, οι σειρμοί σε υγειονομικές βόμβες για τη μετάδοση της διασποράς του κορονοϊού. Είναι καθημερινές οι εικόνες με τους επιβάτες που υποχρεώνονται να στιβάζονται σαν σαρδέλες μέσα στα οχήματα και τους σειρμούς με τη μάσκα στο πρόσωπο, αλλά με τον έναν πάνω στον άλλον. Αυτό το δείχνουν και τα προσφυλή σε εσάς μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με τις ρυθμίσεις του σχεδίου της κυβέρνησης, έρχεται και προωθεί την παραπέρα ενίσχυση της επιχειρηματικής δράσης στις αστικές συγκοινωνίες και την άμεση εμπλοκή των ιδιωτών μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Οι ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Η κατάσταση απαιτεί την άμεση κρατική χρηματοδότηση για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και την ουσιαστική ενίσχυση του στόλου των συγκοινωνιών μαζί με την άμεση επίταξη τον κτέλ για όσο διάστημα διαρκεί η έκτακτη κατάσταση με την πανδημία. Για τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης προβλέπεται για διάστημα 4 μηνών η δυνατότητα να υπογράφονται συμβάσεις για τη διασφάλιση της επάρκειας του στόλου των λεωφορείων. Το ερώτημα είναι γιατί 4 μήνες και όχι αορίστου χρόνου, έως ότου αντικατασταθεί ο ΟΑΣΤ, που έτσι κι αλλιώς είναι υπό εκαθάριση από τη νέα εταιρεία. Οι ανάγκες για ομαλή ροή των ανταλλακτικών και των αναλώσιμων δεν είναι συνεχείς. Η ρύθμιση αυτή δεν είναι αθώα. Προβλέπεται μετά το 4μηνο να συνάπτουν συμβάσεις leasing, έτσι ώστε να αφήσουν τα λεωφορεία του ΟΑΣ να ρημάξουν και θα έχουμε τα λεωφορεία της εταιρείας με 2.800 ευρώ το μήνα για κάθε όχημα, αυτό καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, που με αυτά τα χρήματα θα επισκεύαζε δεκάδες οχήματα, καθώς σήμερα το μηνιαίο κονδύλι για ανταλλακτικά για τα 150 έως 180 λεωφορεία που έχουν απομείνει και κυκλοφορούν δεν είναι ούτε 2.000 ευρώ. Στην ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου της 22 Αυγούστου προβλέπεται η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και προσλήψης καθαριότητας στα σχολεία. Η κυβέρνηση βαφτίζει νέες προσλήψεις, την εργασία των ίδιων εργαζομένων, που για χρόνια και με κάθε είδους σχέση ομιλίας εργάζονταν καθημερινά στα σχολεία. Τα όποια μπαλώματα της κυβέρνησης και των Δήμων που γίνονται τις τελευταίες ημέρες, όχι μόνο δεν δίνουν λύσεις στα εκτεταμένα προβλήματα της σχολικής καθαριότητας στη βάση των πραγματικών και επικουρικών αναγκών, αλλά αδυναμώνουν το κλίμα ανασφάλειας μπροστά στο νέο κύμα της πανδημίας. Από τις 9.500 θέσεις, οι μισές περίπου χαρακτηρίζονται ως συμβάσεις μερικής απασχόλησης, δηλαδή εργασία των 3,5 ωρών. Η έκταση και ο αριθμός των σχολικών μονάδων σε όλη τη χώρα, όσο και ο αριθμός των μαθητών και σπουδαστών που μπαίνουν μέσα σε αυτές, δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον προσωπικό στη σχολική καθαριότητα. Η αναλογία χώρων καθαριότητας, αιθουσών, γραφείων, βοηθητικών και κοινόχρηστων χώρων για κάθε καθαρίστρια είναι απαγορευτική για να μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Κύριε Πρόεδρε, είστε και γιατρός και φαντάζομαι αυτά τα ζητήματα τα έχετε στην προσοχή σας. Σε συνθήκες πανδημίας, το δίκαιο αίτημα για μόνιμη και σταθερή εργασία των εργαζομένων στη σχολική καθαριότητα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Με πανδημία ή χωρίς, η καθημερινή καθαριότητα στα σχολεία είναι αναγκαία πριν και με το μάθημα, από το μάθημα και σε κάθε διάλειμμα, σε κάθε χώρο. Για την εξαποστάσεως εκπαίδευση, η κυβέρνηση ενώ γνωρίζει την καθολική αντίθεση των εκπαιδευτικών, φέρνει σήμερα για κύρωση αυτή την απαράδεκτη ρύθμιση που δεν πατά σε κανένα παιδαγωγικό κριτήριο, παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα μαθητών εκπαιδευτικών. Η τεράστια καταστροφή που στερέστηκε στην Εύβοια, που μιλήσαμε και πριν, δεν ήταν αποτέλεσμα των απρόβλεπτων καιρικών συνθήκων, των ακραίων. Είναι ευθύνη των κυβερνήσεων, των περιφερειών και των Δήμων, που δεν έχουν πάρει χρόνια τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της περιοχής, ειδικά μετά τις περσινές και προπέρσινες πυρκαγιές στο Δήμο μας που έκαψαν χιλιάδες τρέματα δάσους. Την ανοχή σας, κύριε Πρόεδρε. Η κατάσταση παραμένει κριτική. Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση. Είπαμε και χθες, τα μισθωμένα οχήματα, μηχανήματα έχουν σταματήσει γιατί τελείωσε το πετρέλαιο. Οι κάτοικοι είναι ακόμα μέσα στις λάσπες. Υπάρχουν αιτήματα των κατοίκων που έχουν υποβληθεί στην κυβέρνηση και στην Ολομέλεια την Πέμπτη θα τα καταθέσουμε για τα πρακτικά, γιατί είναι αιτήματα που έχουν να κάνουν με την άμεση αποκατάσταση των ζημιών, με την αποζημίωσή τους και βέβαια με μέτρα άλλα τα οποία μπορούν να απαλύνουν λίγο την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Με τις υπόλοιπες διατάξεις, τις λοιπές διατάξεις, με το άρθρο 6 η κυβέρνηση προχωρά στο παραπέρα πετσόκομα, στα αναδρομικά των συνταξιούχων. Η κυβέρνηση υλοποιεί την απαράδεκτη απόφασή της να μην αποδώσει ούτε τα κουτσουρεμένα αναδρομικά για το 11μηνο Ιούνιο 15 Μάιο 16 που προβλέπει η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την πιλωτική δίκη για τις δίκαιες διεκδικήσεις των εκατομμύριων συνταξιούχων. Ο πρόεδρος των συνταξιούχων του ΙΚΑ, ο Δήμος Κουμπούρης, στην προηγούμενη συνεδρίαση αναφέρθηκε διεξοδικά πάνω σε αυτό. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη απέναντι στα εκατομμύρια των συνταξιούχων που τους κοροϊδεύει στην κυριολεξία. Με το άρθρο 10 προβλέπεται ότι σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται την εργασία στη διάρκεια της καραντίνας, ο εργαζόμενος θα αποχρεώνεται να αναπληρώσει με την επιστροφή στην εργασία του τις μισές εργάσιμες ώρες, κατά τις οποίες έμεινε εκτός, με απλήρωτη υπερεργασία μιας ώρας αναμέρα πέρα του συμβατικού του ωραρίου. Η αναπλήρωση αυτή θα μπορεί, λέει, να πραγματοποιείται και μετά τις 31 Δεκάτου του 20. Ο εργαζόμενος που μπήκε προληπτικά 14 μέρες σε καραντίνα, όταν επιστρέψει στην εργασία του, πρέπει να δουλεύει 9ωρο για 40 ολόκληρες ημέρες. Είπαμε και χθες, πάρτε πίσω αυτό το άρθρο. Αποσύρτε το τώρα, γιατί η κυβέρνηση πρέπει να θεσπίσει ειδική άδεια με πλήρη κάλυψη του εργατικού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι μπαίνουν υποχρεωτικά σε καραντίνα, ώστε να προστατευτεί η δημόσια υγεία και όχι να τιμωρεί τους εργαζόμενους φορτώνοντάς τους με απλήρωτες υπερορίες. Για το άρθρο 12 θέτει προϋποθέσεις για τη χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας των εργαζομένων στον επιστημισμό τουρισμό, τις 50 ημέρες ασφάλισης, αφήνοντας χωρίς καμιά προστασία χιλιάδες εργαζόμενους. Σε αυτές τις συνθήκες είναι απαράδεκτη η απέτηση προϋποθέσεων. Η κυβέρνηση χρειάζεται να θεσπίσει τώρα επιδότηση των ανέργων χωρίς προϋποθέσεις. Τα άρθρα 13, 14, 15 και 16 προβλέπει τη συνέχιση των προγραμμάτων που εξειδικεύουν το πρόγραμμα ΣΟΥΡ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Συνεργασία, για να ενισχύσουν παραπέρα την ευελιξία, να ανατρέψουν όρους αμοιβής της εργασίας, να φορτώσουν στους εργαζόμενους την κρίση με πρόσχημα την πανδημία. Ιδιαίτερα με το άρθρο 15 που αφορά τα μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, των ξεναγών και των τουριστικών συνοδών, οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή θέση με τις δυόμορφες εργασιακές σχέσεις, συνεχίζει με ημίμετρα να αντιμετωπίζει ζητήματα επιβίωσής τους. Στηρίζουμε την κινητοποίηση που έχουν αύριο και απαιτούν να στηριχτούν ολόπλευρα όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό που έχουν μείνει εκτός. Η κυβέρνηση με το άρθρο 17 ζητήσαμε και χθες να το αποσύρει, αλλάζει τον υπολογισμό του δώρου Χριστουγέννων, υπολογίζοντάς τους στο επίδομα ειδικού σκοπού και ως ονομαστικό μισθό του εργαζόμενου. Με το άρθρο 18 απελευθερώνει τις υπερορίες, ανοίγει τον ασκό του αιώλου για κατάργηση πλήρως του ωραρίου εργασίας των εργαζομένων. Ο Υπουργός Εργασίας στην υποθέτησή του χθες είπε ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα της συμφωνίας των κοινωνικών εταίρων για επιμερισμό του βάρους των συνεπειών της πανδημίας. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν συμφωνήσει. Συμφώνησαν οι δικές σας δυνάμεις στο κίνημα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Επειδή όμως ο χρόνος δεν μας παίρνει, είναι μεγάλο το νομοσχέδιο. Υπάρχουν ζητήματα του Υπουργείου Παιδείας, στα οποία σε άλλα άρθρα θα ψηφίσουμε υπέρ, σε άλλα κατά. Και υπάρχουν βέβαια και άλλες ρυθμίσεις για το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου χθες αναφερθήκαμε διεξοδικά σε αυτά. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να πούμε στην κυβέρνηση, στον Υπουργό Εργασίας, αλλά συνολικά στην κυβέρνηση, να αποσύρουν έστω και τώρα τα άρθρα αυτά 10 και 17, αλλά και το 18, τα οποία ουσιαστικά ανατρέπουν παραπέρα ό,τι έζησε η εργατική τάξη τους τελευταίους αιώνες.